Πάμε στην αθλητική μας ενότητα. Να καλησπέρισω τη Μαρία Πετρούτσου. Καλησπέρα, Μαρία. Καλησπέρα, Νικολέτα. Και θα ξεκινήσουμε με ένα θέμα που είναι βέβαιο ότι θα μας απασχολήσει όλο και περισσότερο όσο περνάει ο καιρός και φθάνοντας έτσι στο τελευταίο δεκαήμερο του Απριλίου. Και δεν είναι άλλο γεγονός βέβαια από το Μαραθώνιο Κρήτης που συγκεντρώνει τα βλέμματα εκατοντάδων έτσι αθλούμενων, αλλά και όχι μόνο, καθώς πραγματικά πρόκειται για μια γιορτή του αθλητισμού που πραγματοποιείται για τέταρτη χρονιά φέτος στα Χανιά. Οπότε λέω να μεταφερθούμε εκεί, έτσι, στο στούντιό μας στα Χανιά, να υποδεχθούμε την κυρία Ελένη Σταγάκη, την εκπρόσωπο του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Χανίων. Καλησπέρα σας, καλησπέρα, κυρία σας. Σταγάκη. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας να μιλήσουμε για αυτό τον μαραθώνιο. Ένα μαραθώνιο ο οποίος αποτελεί γιορτή για όλη την Κρήτη, έτσι. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή για την πόλη μας και για όλη την Κρήτη. Έτσι. Πραγματικά πρόκειται για μία παγκρίτια γιορτή για τέταρτη χρονιά φέτος, κυρία Σταγάκη. 21 Απριλίου, να πούμε, στον κόσμο για να γνωρίζει. Ωστόσο, εσείς ήδη έχετε αρχίσει και δραστηριοποιείστε έντονα. Εμείς είχαμε υποσχεθεί φέτος ότι ο μαραθώνιος της Κρήτης θα είναι μαραθώνιος πρασίνου. Γι' αυτό και όλας είχαμε πει ότι κάθε εγγραφή σε κάθε εγγραφή θα γίνεται και μία δενδροφύτευση. Έτσι λοιπόν έχουμε κάνει 3 δενδροφυτεύσεις στο Δήμο Βλατανιά, Κισάμου και Αποκορώνου. Και είχε βέβαια πολύ μεγάλη ανταπόκριση το κάλεσμά σας αυτό και στις 3 δενδροφυτεύσεις. Είχε μεγάλη ανταπόκριση, η συμμετοχή είναι και από Ελλάδα και από εξωτερικό και από όλη την υπόλοιπη Κρήτη. Και είναι πολύ ικανοποιητικές οι συμμετοχές. Και αφορούσε βέβαια και όλες τις ηλικίες, έτσι. Είδαμε από μικρά παιδιά μέχρι και το Δήμαρχο, σε κάθε περίπτωση, και φορείς, όλοι ήταν εκεί. Εμείς έχουμε βάλει 2 προγράμματα. Το πρόγραμμα είναι το ένα «Όλη Κρήτη στα Χανιά» και «Όλα τα Χανιά μια γειτονιά». Το πρώτο αφορά τους ανθρώπους που είναι από άλλες πόλεις και μπορεί να κάνουν μια ομαδική συμμετοχή στο οποίο δίνουν ένα χαμηλότερο ποσό. Και το δεύτερο αφορά ανθρώπους οι οποίοι μένουν εδώ στα Χανιά και μπορούν πάλι να γραφτούν συλλογικά με μια καλύτερη τιμή. Αυτά τα 2 προγράμματα. Επίσης, τα παιδιά που αναφέρατε, όταν γραφτούν μέσα από το σχολείο τους, όλες οι συμμετοχές είναι δωρεάν. Μάλιστα. Εγώ θα έλεγα, πριν πάμε σε αυτό το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, να σταθούμε λίγο, Νικολέτα, σε αυτές τις δράσεις που κάνουν οι διοργανωτές του Μαραθωνίου Κρήτης, να μας πείτε και τι θα ακολουθήσει. Έχετε ξεκινήσει με τις δενδροφυτεύσεις, στέλνοντας έτσι πολύ θετικά μηνύματα. Τι αναμένετε να ακολουθήσει? Και βάζοντας και τα παιδιά, βέβαια, σε όλο αυτό το παιχνίδι και στα μηνύματα. Πολύ ωραίες εικόνες. Νομίζω ότι τις φωτογραφίες που μας έδωσε η Δανάη Σκευάκη το είδαμε αυτό. Τι θα ακολουθήσει, κυρία Σταγάκη, από εδώ και πέρα και μέχρι το Μαραθώνιο? Μέχρι το μαραθώνιο τώρα θα φτιαχτούν όλα τα σημεία του μαραθωνίου, οι τροφοδοσίες. Δεν θα γίνουν αυτή τη στιγμή κάποιες άλλες δεντροφυτεύσεις. Είμαστε τώρα σε τελική ευθεία για να φτιάξουμε όλα τα σημεία του μαραθωνίου. Μάλιστα. Να πάμε λοιπόν σε αυτό το κομμάτι. Δέσε τα κορδόνια σου και τρέξε με την ομάδα της γειτονιάς σου. Νομίζω ότι αυτό το ομαδικό κάλεσμα είναι κάτι έτσι που αρέσει, φαντάζομαι, στον κόσμο. Να βγει από το σπίτι του, να τρέξει με την παρέα του, με τη γειτονιά του. Είναι ένας μαραθώνιος ο οποίος, αν κάποιος δεν θέλει να τρέξει τη μεγάλη διαδρομή, υπάρχει και διαδρομή των 10 χιλιόμετρων, των 5 χιλιόμετρων. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο κάλεσμα. Εγώ προσωπικά τον έχω τρέξει αυτό το μαραθώνιο. Είναι αρκετά βατός, με λίγες διακυμάνσεις, οπότε μπορείς να κάνεις και ένα πολύ καλό χρόνο. Ποια είναι η διαδρομή που ακολουθούν οι δρομείς, για να έτσι έχουν και μία εικόνα, όποιος θέλει να το αναζητήσει? Φεύγουμε, ξεκινάμε από μέσα από τα Χανιά, κατεβαίνουμε στην παλιά πόλη. Συνεχίζουμε στο δρόμο που βγαίνει στην παραλία προς Πλατανιά. Φτάνουμε στο Μάλεμε, ακριβώς εκεί είναι τα 21 χιλιόμετρα, κάνουμε αναστροφή και επιστρέφουμε στα Χανιά από τη Γογονή δικαστήρια και φτάνουμε στην αγορά.
Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που είπε νωρίτερα και η κυρία Σταγάκη, ότι είναι ένας μαραθώνιος που περιλαμβάνει και διαδρομές 5 και 10 χιλιόμετρων. Άρα νομίζω ότι πρέπει να καταλάβει και ο κόσμος ότι το κάλεσμα είναι γενικό, αφορά όλους μας. Βέβαια, δεν είναι μόνο θέλουμε για τους πολύ απλά να πάμε και να κάνουμε την βόλτα μας στα Χανιά. Γιατί πω και έτσι. Ο μαραθώνιος είναι ένα δύσκολο εγχείρημα που αφορά πραγματικά αθλητές που έχουν έτσι εντρυφήσει στο συγκεκριμένο αγώνα. Και να πούμε βέβαια ότι και ο αγώνας των 10 χιλιόμετρων είναι αφιερωμένος στον αδικοχαμένο σμιναγό τον Ηλιάκη. Υπάρχει, κυρία Σταγάκη, μεταξύ άλλων βέβαια και ο αγώνας των 2,5 χιλιόμετρων των παιδιών και θα ήθελα να κάνουμε μία αναφορά γιατί είναι στο καλεντάρι της Παγκόσμιας Ένωσης Μαραθωνίων. Ναι. Σας είπα ότι τα παιδιά αν γραφτούν από το σχολείο τους, το κάθε παιδί έχει δωρεάν συμμετοχή, έχει 2,5 και 5 χιλιόμετρα για κάποια μεγαλύτερα παιδιά. Αφορά μόνο το δημοτικό ή αφορά και παιδιά γυμνασίου? Μέχρι 18 χρονών. Α, μάλιστα. Και μεγάλα παιδιά, λοιπόν, ο συγκεκριμένος αγώνας. Ναι. Μάλιστα. Να πούμε, βέβαια, ότι εκτός από την αγωνιστική δράση, υπάρχει ένα τριήμερο γεμάτο με εκδηλώσεις που αφορούν στο Μαραθώνιο Κρήτης. Την Παρασκευή το έχουμε δει και τα προηγούμενα χρόνια, πραγματικά πολύ όμορφες εικόνες με το κόψιμο του κότινου που στεφανώνεται στη συνέχεια τους μαραθωνοδρόμους. Το Σάββατο, την Παραμονή, υπάρχει λαμπαδιδρομία αφιερωμένη στον μακαριστό Ειρηνέ. Νέο, έτσι, και ακολουθεί βέβαια την Κυριακή η αγωνιστική δράση. Μεγάλη γιορτή. Θα ήθελα όμως να καλέσω όλους τους ανθρώπους οι οποίοι τρέχουν παραπάνω από 10 χιλιόμετρα να αποφασίσουν να τρέξουν το μαραθώνιο δρόμο. Γιατί είναι μια πάρα πολύ ωραία διαδρομή και θεωρώ ότι είναι κάτι πιο ολοκληρωμένο. Οι συμμετοχές και σε αυτή τη μεγάλη διαδρομή, λοιπόν, πώς πάνε και αν έχουμε φυσικά συμμετοχές και εκτός Κρήτης, που φαντάζομαι ότι έχουμε ήδη, αλλά δώστε μας μια εικόνα. Να απευθυνθούν. Και που μπορούν, βέβαια. Σας το ξαναείπα αυτό. Ναι, έχουμε και εκτός Κρήτης και από εξωτερικό και σε όλη την Ελλάδα. Είναι πιο ικανοποιητικές από τα περασμένα χρόνια. Σιγά-σιγά αναγνωρίζεται ο μαραθώνιος και όλο και περισσότερο άνθρωποι συμμετέχουν γενικά από όλη την Ελλάδα στο δρομικό κομμάτι τα τελευταία χρόνια, από ό,τι παρατηρώ. Πού και πώς μπορεί κάποιος να δηλώσει συμμετοχή, να δώσουμε έτσι κάποιες χρηστικές πληροφορίες και μέχρι πότε βέβαια? Την ημερομηνία ακριβή μέχρι πότε δεν το γνωρίζω, αλλά σίγουρα στο site του Μαραθωνίου Κρήτης, εκεί γίνονται όλες οι εγγραφές. Ωραία. Στο site λοιπόν του Μαραθωνίου Κρήτης μπορούμε να δηλώσουμε συμμετοχή, να βάλουμε τα αθλητικά μας παπούτσια. Τουλάχιστον δεν είμαστε για τη μεγάλη διαδρομή εμείς, Μαρία. Εντάξει, αλλά τουλάχιστον για τα 5 χιλιόμετρα θα πάμε. Μια μεγάλη γιορτή η οποία μας καλεί να την αγκαλιάσουμε και να μας αγκαλιάσει. Πραγματικά και είναι γεγονός, κυρία Σταγάκη, όπως είπατε και πριν, ότι έτσι αυτά τα 4 τελευταία χρόνια οι δρομείς, οι πολίτες της Κρήτης έχουν αγκαλιάσει αυτή τη διοργάνωση, γιατί πραγματικά ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Χανίων έτσι επιτελεί μια πολύ ωραία δουλειά. Ένα πολύ σπουδαίο έργο. Που δεν έχει να ζηλέψει σε τίποτα από άλλους αγώνες. Έτσι, γι' αυτό έχει και την διεθνή αναγνώριση. Ναι, ναι, δεν έχει να ζηλέψει σε τίποτα και σε κάποιες διοργανώσεις που έτυχε και πήγα στο εξωτερικό, σε μαραθώνιο, δεν έχει να ζηλέψει τίποτα. Είναι πλήρως οργανωμένος και οι τροφοδοσίες και όλα, νιώθεις ασφάλεια. Εγώ έτρεχα πολύ λίγο καιρό, 3 μήνες όταν αποφάσισα να τρέξω το πρώτο μου μαραθώνιο εδώ. Πήγαν όλα πολύ καλά και το συνιστώ σε όλους να κάνουν το μαραθώνιο δρόμο. Είναι μια πολύ ωραία εμπειρία. Έτσι. Να καλέσουμε τον κόσμο λοιπόν να μπει στο site Κρέτα Marathon και να δηλώσει συμμετοχή 21 Απριλίου. Υπενθυμίζουμε και βέβαια μέχρι τότε, Νικολέτα, θα έχουμε την ευκαιρία πολλές φορές να τα πούμε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Ωραία. Πολύ ωραία ευκαιρία αυτή και για τους εκτός Χανίων να επισκεφθούν τα Χανιά. Έτσι, με μια αθλητική δραστηριότητα, να χαζέψουν και τις ομορφιές. Όσοι βέβαια δεν ασχολούνται αμυγώς με το κομμάτι του μαραθωνίου. Έτσι. Μια ωραία διαδρομή. Οι υπόλοιποι ετοιμάζονται ήδη. Όσο ανοίγει ο καιρός, νομίζω ότι τέτοιες εξορμήσεις είναι πραγματικά πολύ ωραίες.